Σειρά των μαθημάτων μας μεσητικές προσευχές μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1048, σελίδα 1048 και Θεσσαλονικής Επιστολή του Αποστόλου Παύλου Δευτέρα, το πρώτο κεφάλαιο. Πρώτο κεφάλαιο λοιπόν, Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικής. Παύλος και Σιλουιανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, εν Θεό το Πατρί ημών και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Οφείλομεν να ευχαριστώμεν πάντοτε τον Θεό δια σας, αδερφοί, καθώς είναι άξιον, διότι υπεραυξάνει η πίστη σας και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους, ώστε και εμείς αυτοί καυχόμεθα δια σας εν τες εκκλησίες του Θεού, δια την υπομονή σας και πίστην εν πάση της διωγμής ημών και εν τες θλίψες ή τας οποίας υποφέρετε, το οποίο είναι ένδειξης δικαίας κρίσεως του Θεού, για να αξιωθείτε της βασιλείας του Θεού υπέρ και της οποίας πάσχετε, επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψην στους όσοι σας θλίβουσιν, εις εσάς δε τους θλιβωμένους, άνεσιν με θυμών, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού, εμπειρεί φλογός κάνουν εκδίκησιν εις τους μη γνωρίζοντας Θεών και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή την εστέλουσιν τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις δυνάμεως αυτού, όταν έλθει να ενδοξαστεί εν της Αγίης αυτού και να θαυμαστεί εν πάση της πιστεύουσιν, επειδή εσείς επιστεύσατε τη μαρτυρία ημών εν τη ημέρα εκείνη, δια το οποίον και προσευχόμεθα πάντοτε δια σας, δια να σας καταστήσει ο Θεός ημών αξίους της κλήσεως αυτού και να εκπληρώσει πάσαν ευδοκίαν αγαθοσύνης και το έργο της πίστεως εν δυνάμει, δια να ενδοξαστεί το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν ημίν και εμείς εν αυτό κατά την χάρη του Θεού ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Πάλι από την Κόρινθο, ο Απόστολος Παύλος στέλνει επιστολή ένα χρόνο μετά, δηλαδή γύρω στο 51 ήταν ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, λίγο νωρίτερα, το 50. Το 52 έστειλε την πρώτη επιστολή και το 53 έστειλε τη δεύτερη επιστολή από την Κόρινθο. Στην πρώτη επιστολή, με μεγάλη χαρά ομολογεί ότι προσεύχεται για τους Θεσσαλονικείς. Είναι μια ωραία εκκλησία, η εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Προσεύχεται για τους Θεσσαλονικείς, για την εις την πίστην έργο τους, για τον κόπο της αγάπης τους, για την υπομονή της ελπίδος τους και γιατί έχει επιβεβαιωθεί η εκλογή τους από τον Θεό, καθώς το Ευαγγέλιο που εκήρυξε ο Παύλος σε αυτούς δεν έγινε μόνο εν λόγω, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίου και εν πληροφορία. Βεβαιώθηκε δηλαδή απόλυτα η εκλογή με την οποία εξέλεξε ο Θεός τους Θεσσαλονικείς με ένα ακαταμάχητο τεκμήριο, κριτήριο, αποδεικτικό στοιχείο, ότι το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύχθηκε σε αυτούς και άκουσαν και δέχτηκαν και πίστεψαν δεν έγινε μόνο εν λόγω, αλλά ενέργησε, καθώς ενεργείται ο Λόγος του Θεού μεταξύ των πιστευόντων, και εν δυνάμει, αλλά και εν πνεύματι Αγίω και με αποκάλυψη μεγάλη και πληροφορία πολύ. Τώρα λοιπόν, ένα χρόνο αργότερα, μαθαίνει και άλλα νέα και πάλι ευχαριστεί το Θεό, γιατί καθώς ομολογεί ο ίδιος, οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό δια σας, αδελφοί μου, καθώς είναι άξιο να το κάνουμε τούτο, δεν το κάνουμε κατά χάρη, άρα είμαστε ευγνώμονες στο Θεό για σας και είναι άξιο να ευχαριστούμε το Θεό για σας, διότι το έργο της πίστεώς σας που απ' αρχής φάνηκε ανάμεσά σας τώρα υπεραυξάνει. Δηλαδή είναι μία πορεία
εντελώς ανωδική που έχουν η Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη, καθώς το έργο της πίστης τους και η πίστη τους γενικά υπεραυξάνει. Λέει, κάποια στιγμή λένε οι μαθητές στον Χριστό, πρόσθεσε σε εμάς πίστη, και ο Κύριος είπε, αν είχατε πίστη ως κόκκος συνάπεως, θα λέγατε στο βουνό αυτό να φύγει από εκεί και να πέσει στη θάλασσα και θα πήγε και θα γινότανε. Το θέμα μας δεν είναι να έχουμε πίστη, δηλαδή να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας των πάντων και ο Δημιουργός των πάντων, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, ότι ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας κατοικεί μέσα μας, αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να έχουμε έργο πίστεως. Βεβαίως δια της πίστεως σωθήκαμε, δια της πίστεως είμεθα δίκαιοι ενώπιον Θεού, η πίστη μας λογίζεται από τον Θεό εις δικαιοσύνη, αλλά η πίστη για να είναι ζωντανή και να μην είναι νεκρά πρέπει να έχει έργα. Και με βάση τα έργα της πίστεως αυξάνει ή υπεραυξάνει η πίστη. Και τα έργα της πίστεως, αδελφοί αγαπητοί, είναι κάτι που διακρίνεται στη ζωή μας καθημερινά. Διακρίνεται στην καθημερινότητά μας. Έργο πίστεως είναι η προσευχή. Έργο πίστεως είναι η εξήτηση. Έργο πίστεως είναι η δοξολογία. Έργο πίστεως είναι τα καλά μας έργα. Έργο πίστεως είναι να πάμε, να παρηγορήσουμε, να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε, που σε αυτό είμαστε τεταγμένοι, ψάχνοντας με προσοχή τα αδέλφια μας δίπλα, και όχι μόνο τα αδέλφια μας, αλλά κυρίως τους οικείους της πίστεως δίπλα μας, καθημερινά θα έλεγα. Να ψάχνουμε, να διακρίνουμε και να εργαζόμεθα. Και μάλιστα να εργαζόμεθα έτσι, ώστε να μην παίρνουμε συγχαρτήρια, καθώς επιδεικνύουμε τον εαυτό μας, από τους ανθρώπους, αλλά να ακούγεται το εύγε του Θεού στη ζωή μας. Και ο Χριστός να προσεύχεται, γιατί τότε προσευχόταν ο Παύλος, σήμερα προσεύχεται για μας ο Χριστός, να προσεύχεται με μεγάλη χαρά στον Πατέρα, καθώς βλέπει να υπεραυξάνει η πίστη μας. Και η πίστη του ανθρώπου πώς αυξάνει? Η πίστη του ανθρώπου έρχεται και αυξάνει δια της ακοής του Λόγου του Θεού. Η πίστη μας λοιπόν αυξάνει και υπεραυξάνει με την συνεχόμενη παρουσία μας στην Εκκλησία, καθώς είμεθα προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μας ελέγχει, μας διορθώνει. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μας προτρέπει, μας ενισχύει, για να μπορούμε να συνεχίζουμε να αυξανόμεθα εις την πίστη, εις το έργο της πίστεως. Αλλά και για κάτι άλλο ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει να δοξάζει το Θεό, που είχε διαπιστώσει πριν από ένα χρόνο ότι υπήρχε κόπος αγάπης στους μαθητάς της Θεσσαλονίκης. Τώρα λέει, πλεονάζει η αγάπη, μάλιστα ενός εκάστου από όλους σας μεταξύ σας. Δηλαδή πλεονάζει η αγάπη σου προς τον αδελφό σου και προς όλους τους αδελφούς, και αυτό ισχύει σε όλους τους αδελφούς. Είναι τελειώτης, θα έλεγα, γιατί η τελειοποίηση του χριστιανού είναι η αγάπη. Και παραλαμβάνω, η τελειοποίηση του χριστιανού είναι η αγάπη, γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει, τέλειοι γίνεστε και περιπατείτε εν αγάπη. Μία εκκλησία λοιπόν που δεν έχει
σκάνδαλα, αλλά έχει συνεχόμενο έργο και αδιάλειπτο κόπο, καθώς η αγάπη πλεονάζει, αυξάνει και μεγαλύνεται κάθενος από αυτούς ξεχωριστά και σε όλους. Είναι τέλεια εκκλησία, θα έλεγε κανείς. Γι' αυτό και εμείς καυχόμεθα, λέει ο Απόστολος Παύλος, στις εκκλησίες του Θεού, για την υπομονή σας, η οποία είναι αποτέλεσμα της ελπίδας που έχετε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Γιατί η ελπίδα έχει υπομονή, και η υπομονή υπάρχει επειδή ελπίζει ο άνθρωπος στο Χριστό, ο χριστιανός στο Χριστό. Είναι δηλαδή τρία πράγματα τα οποία μένουν και τα οποία είναι αυτά που προσδιορίζουν τη χριστιανική μας ζωή. Πίστης που υπεραυξάνει σε έργα πίστεως, αγάπη που πλεονάζει σε κόπο αγάπης, και υπομονή που αυξάνει, καθώς η ελπίδα είναι στερεά και αμεταχύνητη, βεβαία και ασφαλής, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και αυτά ο άνθρωπος τα αποκτά, οικοδομείται και αυξάνει μέσα στην Εκκλησία, που η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Μέσα στην Εκκλησία δημιουργούνται όλα αυτά. Η πίστη, είπαμε, με τη διδαχή των Αποστόλων, η αγάπη στην κοινωνία μεταλλήλων, και πώς πλεονάζει η αγάπη, είπαμε, πώς αυξάνει, υπεραυξάνει η πίστη με τη διδαχή των Αποστόλων, πώς πλεονάζει η αγάπη με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, καθώς η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη και συνεχίζει να εκχέεται στις καρδιές μας μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου. Όταν λοιπόν προσεύχεσαι με το νου και με το πνεύμα για τους αδελφούς σου, θα διαπιστώσεις άμεσα η αγάπη σου για αυτούς τους ανθρώπους να αυξάνει, να πλεονάζει. Αυτό είναι το θαύμα. Και η υπομονή πώς αυξάνει στην ελπίδα μας στον Κύριο Ιησού Χριστό, όταν κάθε Κυριακή συμμετέχουμε στην κλάση του Άρτου, καθώς λέγει ο Λόγος του Θεού ότι όποιος τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή μέσα του, ο Χριστός κατοικεί μέσα σε αυτόν και αυτός κατοικεί μέσα στο Χριστό. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος θαυμάζει, γιατί όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εκκλησία που διώκεται και υποφέρει με θλίψεις από τους ομοεθνείς τους χάριν του Ιησού Χριστού. Δεν θλίβονται και δεν διώκονται για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για το όνομα του Ιησού Χριστού. Από μια μεριά λοιπόν υπάρχει διωγμός που προέρχεται από το διάβολο και σατανά, καθώς ξεσηκώνει τα παιδιά του και τους δικούς του για να τους διώκουνε, και από την άλλη μεριά υπάρχει η αύξηση, η οποία εξαρτάται και οφείλεται στον εκκλησιασμό των πιστών, καθώς υπεραυξάνει η πίστη, πλεονάζει η αγάπη και είναι δυνατή η υπομονή της ελπίδας. Αυτό δε, δηλαδή ο διωγμός και η θλίψη χάριν του Χριστού, ο Απόστολος Παύλος το παρουσιάζει, το αποκαλύπτει, ότι είναι, όχι μόνο δεν είναι κακό και πρέπει να το αποφεύγουμε, αλλά είναι και η δικαία κρίση του Θεού για να αξιωθούν οι αδελφοί μας στη Θεσσαλονίκη της Βασιλείας του Θεού, υπέρ και της οποίας πάσχουν. Μακάρι είσαστε αν σας διώκουν ένεκεν του ονόματός μου.
εάν πάσχεις υπέρ της Βασιλείας των Ουρανών. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ταλαιπωρία, αλλά το να πάσχεται είναι χάρισμα του Θεού δια του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Χάρισμα. Σας εχαρίστη να πάσχετε. Γιατί εξασφαλίζετε κατά αυτόν τον τρόπο το να καταστείτε άξιοι να εισέλθετε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών δια των πυλώνων. Παρ' όλα αυτά, ο Κύριος με τη δικαία αυτού κρίση ανταποδίδει θλίψην εις τους όσους σας θλίβουσιν. Εδώ όμως, αδερφοί αγαπητοί, είναι βέβαια, γιατί το λέει η Γραφή, ότι όταν σε θλίβει κάποιος, ο Θεός θα του ανταποδώσει θλίψη, αλλά σήμερα να το δούμε με ένα διαφορετικό μάτι, από μια διαφορετική σκοπιά, οπτική γωνία διαφορετική. Όχι ότι θα ανταποδώσει θλίψη σε αυτούς που σε θλίβουνε, αλλά πρόσεξε, μη θλίβεις κανένανε, γιατί θα σου ανταποδώσει ο Χριστός θλίψη επειδή θλίβεις κάποιον από τα αδέλφια σου. Δεν θέλει, δεν αρέσκεται ο Θεός να προκαλούμε θλίψη σε κανέναν αδελφό μας και σε κανέναν άνθρωπο, αλλά να προκαλούμε χαρά και όσο μπορούμε να στηρίζουμε, να ενισχύουμε και να παρηγορούμε. Που σημαίνει ότι όταν διαπιστώσεις ότι έγινε σε εσύ αιτία να θλιβεί ένας αδελφός ή ένας άνθρωπος, μην το προσπεράσεις, μην το ξεχάσεις, αλλά τακτοποίησε τον εαυτό σου πρώτον ενώπιον του Θεού και ύστερα ενώπιον των ανθρώπων, ταπεινώνοντας άμεσα τον εαυτό σου έως εδάφους με απόλυτο τρόπο, ζητώντας συγγνώμη και απολογούμενος για αυτό το οποίο συνέβη, είτε εκφέροντας δικαιολογία αληθινή είτε μη εκφέροντας καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία. Όταν θλίβεις, θλίψεις και ιδίως καταθλίψεις έναν άνθρωπο, γρήγορη τακτοποίηση, γιατί επίκειται ανταπόδοση θλίψεως από τον ίδιο το Θεό. Γρήγορη τακτοποίηση, άμεση τακτοποίηση, απόλυτη τακτοποίηση, έστω και αν αδικαιολογήτως εθλίβει, έστω γιατί δεν έφταιξες ή τουλάχιστον έτσι νομίζεις, έστω και αν καθ' υπερβολήν εθλίβει από ευαισθησία ιδιαίτερη που εσύ δεν την καταλαβαίνεις. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έχει σημασία αν κατανοείς το λόγο που προκάλεσες θλίψη ή τον δικαιολογείς. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι για οποιοδήποτε λόγο προκάλεσες θλίψη και πρέπει επιγόντως να κάνεις διόρθωση και αποκατάσταση, ειρηνεύοντας όσο το αφημών με τον ανθρώπων αυτών. Και ο μόνος τρόπος για να βρεις χάρη ενώπιον του Θεού και μακάρι και ενώπιον των ανθρώπων είναι να ταπεινωθείς. Αν ταπεινωθείς σε καρδίας, απολογούμενος σε αυτόν τον οποίον έθλιψες, εκαρδίας είτε δικαιολογημένα είτε αδικαιολόγητα, δηλαδή είτε έχεις δίκιο είτε έχεις άδικο, δεν είναι εκεί το κρίσιμο σημείο. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι προκάλεσες θλίψη. Και ο Θεός σε αυτούς που προκαλούν θλίψη, ιδιαίτερα στα παιδιά του, ανταποδίδει θλίψη.
Επιμένω σε αυτό γιατί δεν είναι να το προσπερνάμε, αδελφοί. Γιατί μέσα σε καιρούς κακούς δεν είναι να προσθέτουμε και θλίψη ως ανταπόδοση της θλίψης που προκαλέσαμε από τον ίδιο το Θεό. Δεν είναι να προσθέτουμε θλίψη στη θλίψη μας, να προσθέτουμε καιρούς κακούς, τους κακούς καιρούς που ζούμε, επιγόντως, άμεσα, απόλυτα. Σκύψε το κεφάλι σου κάτω, ταπεινώ σου και πες συγγνώμη. Συγχώρεσέ με. Δεν το ήθελα, δεν το έκανα επίτηδες, δεν το κατάλαβα, φταίχτης είμαι. Είτε και έτσι είτε αλλιώς, φταίχτης είμαι. Το χειρότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να γινόμεθα διδάσκαλοι λέγοντες ότι δεν έπρεπε να θλιβείς γιατί σωστά τα έκανα. Και μπορεί να είναι και σωστό αυτό, αλλά δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι τον έθλιψες, επίκειται θλίψης παρακυρίου σε σένα, διόρθωσε το γρήγορα χωρίς να εξετάζεις ποιος έχει ή ποιος δεν έχει δίκιο. Δεν είναι αυτό το κρίσιμο σημείο. Σε εσάς λοιπόν τους θλιβωμένους, αφού ανταποδώσει θλίψη σε αυτούς που σας θλίβουνε, σε εσάς τους θλιβωμένους άνεση θα δώσει με θυμόν, άνεση, ευρυχωρία, παρηγοριά, ελευθερία, με θυμόν ιδιαίτερα όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός αποκαλυφθεί από ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού. Όταν αποκαλυφθεί, εκεί όλα θα μπουν σε τάξη και όλοι θα ανταμυφθούν κατά το έργο το οποίο έπραξαν με το σώμα τους σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του Θεού. Όμως στους άλλους που προκαλούν θλίψη και δεν μετανοούν και δεν αποκαθιστάνουν, δεν αγωνίζονται να αποκαταστήσουν τη θλίψη που προκάλεσαν με απολογία, ταπείνωση πρώτον ενώπιον του Θεού και ύστερα ενώπιον των ανθρώπων, σε αυτούς θα αποκαλυφθεί εκδικητής ο Θεός προς τους μη γνωρίζοντας τον Θεό πρώτον και προς τους μη υπακούοντας το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ποιοι είναι οι μη γνωρίζοντες τον Θεό? Καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, το Ευαγγέλιο μας είναι και καλυμμένο στους απολυμμένους. Δεν μπορούν να γνωρίσουν το Θεό οι απολυμμένοι, γιατί? Διότι απίστων όντων δεν βρέθηκε πίστης σώζουσα. Απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου, ο διάβολος ετύφλωσε το νου για να μην μπορέσει να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου σε αυτούς. Να μην μπορεί να επιλάμψει. Για να μην γνωρίσουν το Θεό. Μην γνωρίζονται στο Θεό, να μην μπορούν να γνωρίσουν τον Χριστό, να μην μπορεί να τους αποκαλυφθεί ο Χριστός. Και μην μπορώντας να τους αποκαλυφθεί ο Χριστός, τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και οι πολυειδείς χάρις του Θεού είναι και καλυμμένα. Σε αυτούς λοιπόν κάνει εκδίκηση, γιατί δεν γνωρίζουν το Θεό και θλίβουν τα παιδιά του Θεού. Αλλά και σε αυτούς που δεν υπακούνε στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και ποιοι είναι αυτοί που ξέρουν το Ευαγγέλιο του Χριστού? Οι πιστοί, οι αναγεννημένοι, τους έχει αποκαλυφθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τους έχει αποκαλυφθεί, τους έχει κηρυχθεί, τους έχει φανερωθεί. Το Ευαγγέλιο του Χριστού σαν Λόγος Θεού, καθώς είναι, έχει ενεργήσει στη ζωή τους, αλλά δεν έχουν καμία πρόθεση να υπακούσουν στο Ευαγγέλιο του Χριστού, όπως παραδείγματος χάρη είπαμε σήμερα, όταν θλίψουν κάποιον, δεν προσπαθούν άμεσα κατά το Ευαγγέλιο του Χριστού, ταπεινώνοντας τον εαυτό τους,
να γλιτώσουν από τη θλίψη που επέρχεται παρά Κυρίου και εν τέλει, μη υπακούοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού, θα ζήσουν στην εκδίκηση του Θεού την ημέρα εκείνη μαζί με τους μη γνωρίζοντες των Θεών και θα τιμωρηθούν με αιώνιον όλεθρον, αιώνια απώλεια, αιώνιον όλεθρον. Από προσώπου του Κυρίου θα φύγουν μακριά, αυτός είναι ο πνευματικός θάνατος, δεν θα βλέπουν το πρόσωπο του Θεού αλλά ούτε και τη δόξα της δυνάμεως αυτού εκεί στη γέννα του πυρός. Αντιθέτως, στους άλλους που γνωρίσαν το Θεό, που γνωρίζουν το Θεό, γιατί τις αποκαλύπτει το Θεό ο Ιησούς Χριστός, κανείς δεν μπορεί να πάει προς τον Πατέρα ημί διε μου και κανείς δεν μπορεί να έρθει σε μένα αν αυτόν δεν ελκύσει ο Πατήρ. Αντιθέτως λοιπόν, οι γνωρίζοντες τον Θεό και ταυτοχρόνως υπακούοντες εις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όταν θα δοξαστεί ο Θεός στους Αγίους Του, όταν θα αποκαλυφθεί ο Χριστός τη δόξα Του, θα Τον δουν και θα Τον απολαμβάνουν οι Άγιοι Του και θα θαυμάζουν οι πιστεύοντες την ημέρα εκείνη. Είναι λοιπόν μια επιστολή η οποία όχι μόνο περιγράφει την κατάσταση των Θεσσαλονικαίων σε λεπτομέρειες που άξιον είναι να δοξάζει και να ευχαριστεί το Θεό ο Απόστολος Παύλος για αυτούς, αλλά φανερώνει και την πορεία των Θεσσαλονικαίων αλλά και των πιστών ανθρώπων, των Θεσσαλονικαίων τότε, των πιστών για μας σήμερα, των πιστών ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία αλλά και μέσα στον κόσμο. Και το τέλος, σε αυτούς που γνωρίζουν το Θεό, όχι κάποτε τον γνώρισαν, γνωρίζουν το Θεό, έχουν προσωπική σχέση με το Θεό, πλησιάζουν το Θεό, τους πλησιάζει ο Θεός και τους αποκαλύπτεται, γνωρίζουν το Θεό στο ταμείο τους, καθώς ο Πατέρας ο Ουράνιος μόνο στο ταμείο των ανθρώπων αποκαλύπτεται, γνωρίζουν το Θεό διότι δια του Ιησού Χριστού με το αίμα του Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου έχοντες παρησία εισέρχονται στα Άγια στο θρόνο της Χάριτος του Θεού. Γνωρίζουν το Θεό με προσωπική εμπειρία, προσωπικές βιωματικές εμπειρίες, με προσωπική σχέση. Γιατί ο Λόγος του Θεού ερμηνεύει τις πνευματικές βιωματικές εμπειρίες των πιστών και οι πνευματικές βιωματικές εμπειρίες των πιστών αποδεικνύουν τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Και οι πιστοί αλλά και οι υπακούοντες το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού αυτό το ζουν, το απολαμβάνουν και θα φτάσουν μέχρι το τέλος όταν θα δουν τον Χριστό ένδοξο, όντας Άγιοι, όντες Άγιοι και θαυμαστό, όντες πιστεύοντες. Στη συνέχεια όμως ο Απόστολος Παύλος τώρα φέρει μία μεσητική ιδιαίτερη προσευχή για αυτούς. Για αυτούς που θα τολμούσαν να πω ότι από την περιγραφή που διαβάσαμε ότι βαδίζουνε, φέρονται προς την τελειότητα. Δεν είναι νήπιοι ώστε να είναι άπειροι του λόγου της δικαιοσύνης, αλλά είναι έμπειροι του λόγου της δικαιοσύνης, γι' αυτό και είναι άνδρες πίστεως και δυνάμεως. Και θα έλεγε κανείς άνθρωπος, σκεφτόμενος ανθρώπινα, ότι τι άλλο να προσευχηθείς, τίποτα άλλο παρά μόνο να δοξάζεις. Όμως ο Απόστολος Παύλος, δια Πνεύματος Αγίου, δεν βλέπει έτσι. Πάντοτε υπάρχει προσευχή και αύξησης αλλά και προφύλαξης των χριστιανών σε όποιο πνευματικό επίπεδο και αν έχουν φτάσει. Και τι εννοώ πνευματικό επίπεδο λέγοντας? Εννοώ πνευματική σχέση
και πνευματικές βιωματικές εμπειρίες από το Θεό και ενώπιον του Θεού, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι που δεν ξέρουν ότι ο Θεός είναι ζωντανός, ότι ο Θεός ενεργεί, ο Θεός μιλάει, ο Θεός εργάζεται, ο Θεός αποκαλύπτει, ο Θεός φανερώνει, ο Θεός οδηγεί. Τα ξέρουν όλα αυτά γιατί είναι έμπειροι στο λόγο της δικαιοσύνης. Δεν περπατάνε σε ένα Ευαγγέλιο μόνο εν λόγω, αλλά και εν δυνάμει και εν Πνεύματι Αγίω και με αποκάλυψη πολύ, με πληροφορία πολύ. Σε αυτούς και για αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται μια ιδιαίτερη προσευχή, λέγοντας: για όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα προσευχόμεθα πάντοτε για σας, για να σας καταστήσει ο Θεός πρώτον άξιους της προσκλήσεώς Του, της κλήσεώς Του. Να σας καταστήσει ο Θεός άξιους της κλήσεώς Του, ώστε να μπορείτε εσείς να περπατάτε αξίως της κλήσεώς σας, καθήν εκλήθητε. Εάν δεν σε καταστήσει άξιο ο Θεός της κλήσης Του, της εκλογής Του, δεν θα μπορέσει ποτέ ο άνθρωπος, και θα το δούμε, να περπατήσει αξίως της κλήσεως καθήν εκλήθη. Πρώτον, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Δεν γίνεται αυτό αν δεν σε καταστήσει ο Θεός. Αν δεν σε καταστήσει άξιο ο Θεός της κλήσεώς σου, δεν μπορεί ο άνθρωπος να περπατήσει αξίως της κλήσεώς του, πρώτον με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Δεν γίνεται. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης δεν γίνεται. Μόνο ο Θεός μπορεί να σε καταστήσει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τους Θεσσαλονικείς που έχουν φτάσει τόσο πολύ κοντά στον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Καθώς υπεραυξάνει η πίστη τους, πλεονάζει η αγάπη τους, είναι στερεού και αμετακίνητη στην ελπίδα του Θεού και δέχονται όλα αυτά σε περίοδο θλίψεων και διωγμών και αγωνίζονται να μην θλίβουνε κανένανε, για να μην επέρχεται επ' αυτούς ανταπόδοση θλίψεως παρακυρίου. Για αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος ο Θεός να τους καταστήσει αξίους της κλήσεως, ώστε να είναι δυνατόν να μπορούν να περπατάνε αξίως της κλήσεως, πρώτον με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, αδύνατος στους ανθρώπους. Πάσης, όχι ελαττώματα, πλήρης ταπεινοφροσύνη, πλήρης πραότης. Όχι πότε-πότε, όχι σε συγκεκριμένες στιγμές, όχι όταν είμαι μπροστά σε πολλούς, όχι όταν είμαι αδύνατος, αλλά κάθε στιγμή, μόνος μου, ανάμεσα σε αδελφούς μου, ανάμεσα στον κόσμο, ανάμεσα σε δύσκολες καταστάσεις και προκλήσεις από το διάβολο και το σατανά. Ο Θεός καθιστά τον άνθρωπο ικανό, άξιο της κλήσεως με την οποία εκλήθη, για να δύναται, για να μπορεί να περπατάει αξίως της κλήσεώς του, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας μεγάλης, ανεχόμενος ο ένας τον άλλον εν αγάπη. Ανεχόμενοι ο ένας τον άλλον με αγάπη. Ταυτόχρονα σπουδάζοντας με αγώνα να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του Συνδέσμου της Ειρήνης. Την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου δια του Συνδέσμου της Ειρήνης. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν πάσαν ταπεινοφροσύνη και πραότητα, άνθρωποι που έχουν μακροθυμία και ανεκτικότητα προς όλους εν αγάπη και ταυτόχρονα αγωνίζονται
να διατηρούν την ενότητα του Πνεύματος μέσα σε απόλυτη ειρήνη. Και ποια είναι η ενότητα του Πνεύματος? Πρώτον, εν σώμα. Το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού. Δεν απομακρύνεται από την Εκκλησία του Χριστού. Δεν αποχωρίζεται, δεν απομονώνεται από την Εκκλησία του Χριστού αυτός που σπουδάζει να διατηρεί την ενότητα της πίστεως και προφανώς δεν κρίνει και δεν κατακρίνει την Εκκλησία του Χριστού που είναι τα αδέλφια του, τα κοντινά του. Δεν μιλάμε για την Εκκλησία του Χριστού στις Ινδίες, στην Κίνα, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Μιλάμε για την Εκκλησία την τοπική μέσα στην οποία τον πρόσθεσε ο Χριστός. Και γίνεται ένα σώμα, δεν απομακρύνεται, δεν κόβει τις σχέσεις, αντιθέτα σπουδάζει να διατηρήσει την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, ζώντας μέσα στο σώμα του Χριστού και γινόμενος ένα σώμα, ένα με τους άλλους. Δεύτερον, εν πνεύμα. Ένα πνεύμα, το πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού, το πνεύμα το Άγιο, δια του οποίου συνδεόμεθα και συναρμολογούμεθα σε ένα σώμα. Δεν έχουμε άλλο πνεύμα, δεν έχουμε άλλο φρόνημα, δεν έχουμε άλλη άποψη, δεν έχουμε άλλη γνώμη. Αλλά όπως φωνάζει ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία των Κορινθίων, λέει να είσαστε εντελώς κατηρτισμένοι έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμη. Το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμη. Ένα πνεύμα. Και επαναλαμβάνω και θα το επαναλάβω και άλλες φορές, αυτό δεν γίνεται ανθρώπινα αν ο Θεός με τη μεσητική προσευχή του Αποστόλου Παύλου, επειδή έχει όλα αυτά τα καλά η Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων και με τη μεσητική προσευχή του Χριστού προς τον Πατέρα, εάν έχουμε όλα αυτά τα καλά που έχουν οι Θεσσαλονικείς, τότε η μεσητική αυτή προσευχή μας καθιστά ικανούς να περπατήσουμε αξίως της κλίσεως του Θεού. Και επαναλαμβάνω, ένα πνεύμα, ένα σώμα, μια ελπίδα της κλίσεώς μας, μια ελπίδα της κλίσεώς μας που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν υπάρχουν ανάμεσα στους αδελφούς αλλά και στις καρδιές των αδελφών πολλαπλές διαφορετικές, διάφορες ελπίδες. Μία είναι η ελπίδα, η αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν ελπίζουμε τίποτα άλλο και δεν ελπίζουμε σε κανέναν άλλον. Μόνο στον Χριστό και μόνο στην αρπαγή της Εκκλησίας. Τι σημαίνει δεν ελπίζουμε σε κανέναν άλλον και για τίποτα? Δεν έχουμε άλλες φιλοδοξίες που επιζητούμε, εξητούμε με αγωνία. Κύριε, θέλω και αυτό και ελπίζω ότι θα μου το κάνεις, θέλω και τ' άλλο. Όχι, η μόνη μας ελπίδα είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Η μόνη μας επιδίωξη. Γι' αυτό και ο Κύριος μας τι λέει για να μας βοηθήσει? Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού και ύστερα όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν, σε αντίθεση με τους ανθρώπους που ζητάμε όλα τα άλλα πιστεύοντας ότι θα μας προσθεθούν, αλλά δεν πρόκειται να μας προσθεθούν αν προηγούμενα δεν ζητάμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Μία ελπίδα, η Βασιλεία του Θεού. Μία ελπίδα, αμάραντος, αμίαντος, αγιασμένη, αιώνια, Βασιλεία πεφυλαγμένη στους ουρανούς για μας. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα που τα χρειάζομαι, πάσαν την μέρη μας ημών τη ρίχνουμε σε Αυτόν, γιατί Αυτός γνωρίζει τι έχουμε ανάγκη. Ξαναδιαβάζω λοιπόν, εν σώμα, δεν απομακρύνουμε από το σώμα του Χριστού, αντιθέτως προσκολώμε και γίνουμε εν σώμα. Μια ελπίδα, την αρπαγή της Εκκλησίας,
ένα πνεύμα, το πνεύμα το Άγιο και το φρόνημα του Χριστού. Και πλέον ένας Κύριος, δεν έχουμε πολλούς Κυρίους, δεν υπάρχουν στην Εκκλησία Κύριοι, εξέχοντες, δεν υπάρχουν στην Εκκλησία ηγέτες. Ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν συστήνουμε τους εαυτούς μας, καθηγητές, θεολόγοι, είμαι καθηγητής, είμαι θεολόγος, είμαι, δεν συστήνουμε τους εαυτούς μας, αλλά τον Ιησού Χριστόν ως Κύριον συστήνουμε, τους δε εαυτούς μας δούλους πάντων ημών. Έχει βαθιά χαραγμένο στην καρδιά του ο Απόστολος Παύλος ότι είναι δούλος. Δούλος πάντων, ελεύθερος ον πάντων, εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας, γιατί ένα με ενδιαφέρει, η καρποφορία μου, να κερδίσω τους πλειοτέρους. Αυτός είναι ο δούλος του Θεού. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδερφοί, να έχουμε ένα τέτοιο πνεύμα. Ένας Κύριος, μια πίστης. Εδώ τώρα έχουμε μπει στην παγκοσμιοποίηση και στον οικουμενισμό τον διαδογματικό, όπου και εσύ αυτά που πιστεύεις σωστά είναι, και εγώ αυτά που πιστεύω σωστά είναι, και ο άλλος, και δεν βαριέσαι, σε ένα πράγμα πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, τελειώσαμε, αλλά τα άλλα δεν μας νοιάζουνε. Και έρχονται διδάσκαλοι που διδάσκουν κατά τις επιθυμίες της καρδιάς των ανθρώπων και παρασύρουν και δελεάζουν με την πανουργία τους, καθώς μεθοδεύονται την πλάνη. Γι' αυτό και ο Κύριος μας τι λέει στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας, το λόγο μου, το δικό μου, όλων τον εφύλαξες. Και το όνομά μου δεν το αρνήθηκες. Και ποιοι είναι αυτοί που αρνούνται το όνομα του Χριστού? Οι διαθρησκειακοί οικουμενιστές, η χειρότερη και μεγαλύτερη αίρεσης που έχει αποκαλυφθεί και εμφανιστεί ποτέ στην ανθρωπότητα, και αυτό είναι τους εσχάτους καιρούς. Τώρα τι Χριστός, τι Μωάμεθο, όλοι ένας είναι ο Θεός. Και αρνούνται το όνομα του Χριστού, αφού προηγούμενα αρνούνται την απόλυτη αυθεντία του Λόγου του Θεού, την υγιένουσα διδασκαλία. Μία πίστης λοιπόν, εν βάφτισμα εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Όχι βάφτισμα νηπίων, ούτε βάφτισμα στον Ιορδάνη ποταμό για να γίνω χατζής, αλλά εν βάφτισμα, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών. Εν βάφτισμα με το οποίο απεκδίωμαι το σώμα των αμαρτιών της σαρκός μου, συμμετέχω δηλαδή στην περιτομή του Χριστού, συμμετέχω στην περιτομή του Χριστού και γίνομαι σύμμορφος της ταφής του, για να υπάρξω και σύμμορφος της Αναστάσεώς του, της Αναστάσεώς του Χριστού. Μία πίστης, εν βάφτισμα και εν τέλει ένας Θεός και Πατήρ, ένας Θεός και Πατήρ πάντων. Όχι ένας Θεός, ένας Θεός και Πατέρας πάντων. Γιατί μόνο όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν, σε αυτούς ο Θεός έδωκε εξουσία να ονομαστούν τέκνα Θεού, τέκνα Θεού, κληρονόμη Θεού, κληρονόμη Θεού και συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού. Όχι ένας Θεός, ένας Θεός και Πατήρ, εκ του οποίου πάσα πατριά ονομάζεται, επί της γης και επί του ουρανού.
Όλοι οι άγγελοι είναι δημιουργημένοι από το Θεό, κάποιοι όμως αποστάτησαν. Όλο το σύμπαν είναι δημιουργημένο από το Θεό, αλλά υποτάχθηκε στη ματαιότητα. Και όλοι οι άνθρωποι είναι δημιουργημένοι από το Θεό, αλλά δεν είναι όλοι τέκνα Θεού. Παιδιά Θεού, κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού. Δημιουργήματα Θεού είναι, τέκνα δεν είναι. Εμείς όμως πιστεύουμε σε έναν Θεό πατέρα μας. Ο Θεός είναι ο πατέρας μου, που με γέννησε δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, επειδή πίστεψα ότι ο Ιησούς Ναζαρέος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ένας Θεός και Πατήρ πάντων, που κυριαρχεί σε όλα, ο όν επί πάντων, ο απόλυτος Κύριος, ο Κύριος των κυριευόντων και ο βασιλεύς των βασιλευόντων, ο απόλυτος Κυρίαρχος, ο οποίος ενεργεί δια πάντων, μέσα από όλα μπορεί, θέλει και το κάνει και ενεργεί ο ένας Θεός και Πατήρ του Κυρίου μας ημών Ιησού Χριστού. Ενεργεί μέσα από όλα. Και τον διάβολο χρησιμοποιεί με την πονηριά του, και τους σοφούς του κόσμου τούτου χρησιμοποιεί με τις σοφίες τους, και τους πανούργους του κόσμου τούτου τους χρησιμοποιεί. Θυμηθείτε τον Φαραώ του Μωυσή, πώς τον χρησιμοποίησε για να φανερωθεί η δόξα του. Βεβαίως χρησιμοποιεί και τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο και την εκκλησία του για τη δόξα του. Αλλά ενεργεί δια πάντων. Το έργο του Θεού δεν γίνεται μόνο από την εκκλησία του Χριστού, γίνεται από όλα όσα υπάρχουν, από όλες τις υπάρξεις. Μόνο που υπάρχουν σκεύη τιμίας χρήσεως και σκεύη ατίμου χρήσεως. Τα σκεύη τιμίας χρήσεως είναι αυτά που καταρτίζονται με το Λόγο του Θεού, όπως θα δούμε πρώτα ο Θεός την άλλη Πέμπτη, και τα σκεύη ατίμου χρήσεως είναι αυτά που καταρτίζονται από το διάβολο και από τον κόσμο. Και εν πάση ημίν, και κατοικεί μέσα σε όλους εμάς. Και εν πάση ημίν, κατοικεί σε όλους μας. Γιατί εσείς γνωρίζετε ότι είστε ναός του Θεού, για το Πνεύμα του Άγιου κατοικεί μέσα σας, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου κατοικεί το πλήρωμα της θεότητος, γιατί είναι τριάδα, ομοούσιος και αχώριστος. Εφόσον με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο ο Χριστός και κατοίκησε μέσα μου το Πνεύμα το Άγιο, κατοικεί μέσα μου και ο Πατέρας και ο Υιός. Εφόσον με αναγέννησε ο Πατέρας με το Λόγο και με το Πνεύμα το Άγιο, και κατοικεί μέσα μου ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό και έχω καρπό Πνεύματος Αγίου, γι' αυτό και έρχεται ο Λόγος του Θεού στα χείλη μου και τον κατανοώ, κατοικεί και ο Πατέρας ο Ουράνιος. Και αυτή είναι η σπουδή μας, η προσπάθειά μας, να διατηρήσουμε την ενότητα του Πνεύματος. Επαναλαμβάνω γρήγορα, ένα σώμα, η Εκκλησία του Χριστού, δεν φεύγουμε, προσκολόμεθα, δεν χωριζόμαστε, ενωνόμεθα, εν σώμα, εν πνεύμα, το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού, μία ελπίδα, η ελπίδα μόνο της αρπαγής της Εκκλησίας, της αιώνιας ζωής, ένας Κύριος μόνο ο Ιησούς Χριστός, μία πίστης μόνο η υγιένουσα διδασκαλία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, ένα βάφτισμα μόνο εν ύδατη εις άφεση αμαρτιών στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αφού προηγούμενα μετανοήσω, εξομολογηθώ και
θέλοντας να υποταχθώ, να πειθαρχήσω στο Λόγο του Θεού και να πράξω πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών. Ένας Θεός και Πατήρ, ένας Θεός, αλλά όχι μόνο Θεός, και Πατέρας. Ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, αλλά για μας ένας είναι ο Θεός και Πατέρας. Δεν είναι μόνο ο Θεός, είναι και Πατέρας πάντων, ο οποίος κυριαρχεί σε όλους, σε όλα, ενεργεί διαμέσου πάντων και κατοικεί μέσα μόνο σε μας και εν πάση ημίν με ύψιλον. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται αυτή τη μοναδική μεσητική προσευχή να μας καταστήσει αξίως της κλήσεώς μας, για να μπορούμε να περπατάμε αξίως της κλήσεώς μας. Βέβαια θα δούμε και τη συνέχεια με τη χάρη του Χριστού την άλλη Πέμπτη, που είναι ακόμη πιο θαυμαστή. Ο Θεός να μας ευλογεί πάντοτε. Αμήν, Χριστέ μου, αμήν.